Το οποίο κυρίες και κύριοι αφορά τους εργαζομένους είναι τα οικονομικά, η τοπική οικονομία στην περιοχή μας. Είναι οι εργαζόμενοι της ΕΝΚΛΟ, της Ενωμένης Κλωσοϊφαντουργίας, με μονάδες στην περιοχή της Θράκης που λειτουργούσαν κάποτε υπέρ της τοπικής οικονομίας αποφασιστικά και εξαιρετικά αποτελεσματικά. Σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι αντιμέτωποι με τις τράπεζες μετά την αρνητική εξέλιξη που είχαν οι συνομιλίες μεταξύ των τραπεζικών οργανισμών που είναι οι κύριοι μέτοχοι της Ενωμένης Κλωσοϊφαντουργίας πια και των Αμερικανών επενδυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά της κλωστοϊφαντουργίας, αλλά όπως σας παρουσιάσαμε σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, τα μάζεψαν και έφυγαν τρέχοντας. Όπως δήλωσε στον Στάτους 94 και 2 ο εργαζόμενος της ΦΑΝΚΟ και πρόεδρος των εργαζομένων στην Κομωτινή, ο κύριος Γιάννης Καραστογιάννης, από εδώ και πέρα οι εργαζόμενοι με κοινό μέτωπο θα διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους από τους πληστηριασμούς των οικοπαίδων και των μηχανημάτων που είναι ιδιοκτησία βεβαίως και περιουσία της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας. Όμοιροι των τραπεζών εξακολουθούν να είναι οι 94 εργαζόμενοι της ΦΑΝΚΟ στην Κομωτινή, μετά και την απόσυρση του ενδιαφέροντος των Αμερικάνων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν την Ενωμένη Κλωστοϊφαντουργία. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως έχουν παγώσει και οι εργαζόμενοι, όπως δήλωσε ο κ. Γιάννης Καραστογιάννης, εργαζόμενος της ΦΑΝΚΟ στην Κομωτινή, δεν περιμένουν πλέον τίποτα. Όπως είπε, θα διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους μέσω των πληστηριασμών που θα γίνουν από την πώληση των οικοπαίδων και των μηχανημάτων. Εμείς δεν περιμένουμε από εδώ και πέρα τίποτα. Απλώς ενωμένοι εργαζόμενοι, ενωμένα τα σωματεία, ό,τι μπορούμε και πουλάμε οικόπεδα, μηχανήματα, να πάρουμε τα δεδουλευμένα μας. Τι εννοείται πουλάτε οικόπεδα και μηχανήματα, πώς το κάνετε αυτό? Θα βγούμε σε πληστηριασμούς. Θα πάμε σε πτώχευση, τι θα κάνουμε? Εδώ και 3 χρόνια δεν μας κοιτάει κανένας. Η οικογένειά μας είναι σε εξαθλίωση. Δεν υπάρχει μία σε κανέναν εργαζόμενο. Δεν μας σκέφτονται καθόλου. Μία εκ των κύριων μετόχων, η Αγροτική Τράπεζα, λίγο πριν την τελική συμφωνία ζήτησε 9.700.000 ευρώ. Οι Αμερικάνοι επενδυτές, αποκαλώντας ζούγκλα την ελληνική πραγματικότητα, ζήτησαν από τους τραπεζίτες να σοβαρευτούν και όταν καταλήξουν σε μία τελική πρόταση να συζητήσουν και πάλι. Όπως είπε ο κύριος Καραστογιάννης, οι τράπεζες, σύμφωνα με τις κινήσεις τους, δεν ξέρουν τι θέλουν, ξεχνώντας πως οι εργαζόμενοι περιμένουν να πληρωθούν ή έστω να ελευθερωθούν από αυτή την εργασιακή ομοιρία. Ο κύριος Καραστογιάννης επεσήμανε πως από εδώ και πέρα όλοι οι εργαζόμενοι της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας σε κοινό μέτωπο θα αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις. Αρνήθηκαν αυτόν τον διακανονισμό. Τελευταία στιγμή την ώρα που ήταν να πέσει το μεγάλο συμβόλαιο υπογραφή. Ναι. Άρα δεν είναι δόλος αυτό? Τι πιστεύετε? Τι πιστεύετε ότι ετοιμάζετε δηλαδή? Πώς το ερμηνεύετε εσείς? Μα έχει παραιτηθεί η διοίκηση, δεν υπάρχει σήμερα διοίκηση. Παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος μόνο για να πάμε στην Γενική Συνέλευση, σαν μισθωτός. Η διοίκηση παραιτήθηκε προχθές το βράδυ. Με σκοπό να γίνει τι? Να πάμε στην Γενική Συνέλευση. Μηνός έχουμε φτώχευση από μια αυστριακή εταιρεία. Οπότε θα πάμε κι εμείς εκεί. Με όλα τα σωματεία μαζί. Ο κύριος Καραστογιάννης δήλωσε πως οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλες ψυχικές και οικονομικές δυνάμεις για να αντεπεξέλθουν, τονίζοντας πως η κατάστασή τους πλέον είναι τραγική. Μας έχουν έρθει και τα χαράτια. Ποιος θα πληρώσει τον Ελληνικής? Ποιος θα πληρώσει τη ΔΕΗ? Μα δεν έχει εισόδημα. Ζούμε με 500 ευρώ από τους παππούδες. Αν δεν είναι λογικό αυτό. Δεν έχουμε μια δραχμή να δώσουμε στα παιδιά μας. Αναγκαστήκαμε, πήραμε σόπες για να καίμε ξύλα στα σπίτια. Δεν υπάρχει λεπτά για πετρέλαιο. Κανένας δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα να μας λυπηθεί, κανένας. Οι εργαζόμενοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα πηγαίνουν στα εργοστάσια με τα μηχανήματα να είναι σε καλή κατάσταση, όπως είπε ο κύριος Καραστογιάννης. Όπως δήλωσε ο εργαζόμενος της ΦΑΝΚΟ, αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι η αγορά της κλωστοϊφαντουργίας από κάποιον επενδυτή για να δουλέψουν και πάλι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε στον δρόμο. Μα και οι τράπεζες κάνουν τα χρήματά τους, όχι μόνο εσείς ως εργαζόμενοι, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουν. Μπορεί αύριο να βγουν να χτυπήσουν την φτώχευση και να μην πάμε σε φτώχευση. Να τα δώσουν σε κάποιον άλλον να έχουν σκοπό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να έχουν αποφασίσει δηλαδή που θα το δώσουν, που θα τα δώσουν άλλο, τα εργοστάσια. Οι σκέψεις οι δικές μας είναι πολλές. Όπως σας είπα και πιο μπροστά, για μένα υπάρχει δόλος που δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Δεν πήγε η υπογραφή στις 17 Ιανουαρίου.